στιγμή. Κοιτάξτε, αν δει κάποιος με ένα bird's eye view που λένε οι Αγγλέζοι τα πράγματα από την αρχή της πανδημίας, θα μπορεί να ξεχωρίσει δύο μεγάλες περιοχές του κόσμου που έγιναν κάποια πράγματα. Σε μια περιοχή που είναι η Ασία έγιναν κάποια πράγματα και πέτυχαν, και σε μια άλλη περιοχή που είναι η Ευρώπη και η Αμερική και οι άλλες χώρες, Λατινική Αμερική κτλ., όπου έγιναν κάποια μέτρα, σε κάποια πολύ πιο περισσότερα μέτρα κράτη, ενώ σε άλλα πολύ λιγότερα, και απέτυχαν. Οπότε, εάν σκεφτεί κάποιος το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊουάν, την Κίνα, τη Μαλαισία, χώρες οι οποίες δεν είναι και σε όλες τις κατατάξεις οι πιο τέλειες στην ιατρική υπηρεσία, και μιλώ για το Βιετνάμ, θα δείτε ότι κατάφεραν να κάνουν κάποια διαφορά. Ναι. Και όταν βλέπουμε και τα δικά μας, που ουσιαστικά βρίσκονται σε μια γραμμή λίγο πολύ ανάλογα με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, χωρίς το λίγο παραπάνω, αυτό που έλεγε η Μελίνα Μερκούρη, αυτό το όπα, το λίγο παραπάνω δηλαδή, το ελληνικό. Ναι, ναι. Πετύχαμε στην πρώτη στροφή, διότι τα κλείσαμε όλα εγκαίρως, γιατί υπήρχαν οι απόψεις αυτές λίγο πριν ξεκινήσει όλο αυτό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και εισακούστηκαν κάποιες επιστημονικές απόψεις που είχαμε, και πετύχαμε στην πρώτη φάση. Σε αυτή τη φάση λοιπόν χρειαζόταν το κάτι παραπάνω. Το να λέμε ότι κάνουμε μαζικά τεστ και να μην κάνουμε μαζικά τεστ στην ουσία, με 10.000 και 12.000 και 30.000 σε μεγαλύτερες χώρες από εμάς, δεν είναι μαζικά τεστ αυτά. Yeah. Οπότε ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς συμπεριφερόμαστε στο να ανεχόμαστε κάποια πράγματα. Και στο τέλος συνηθίζουμε με κάποιες πραγματικότητες καθημερινές. Εγώ είχα εκθέσει τις δικές μου απόψεις, τις γνωρίζετε, τις έχουμε πει και από εδώ. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει μια διαφορά, μια μεγάλη διαφορά. Για διάφορους λόγους αυτά δεν θεσπίστηκαν και είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που είναι συντηρούμενοι σε αυτό το επίπεδο. Με την προσοχή και με τη συμπεριφορά του κόσμου όσον αφορά την πειθαρχία, τα πράγματα θα παραμείνουν κάπως έτσι, και με τις βδομάδες όσο περνούνε, με την εφαρμογή των μέτρων, αναμένεται να δούμε μία διαφορά. Και αυτή τη διαφορά θα τη δούμε σιγά σιγά να παρατηρείται, τόσο στα θετικά που βρίσκουμε κάθε μέρα στους ελέγχους, εφόσον συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά όχι μαζικούς, και θα βλέπουμε σταδιακά μετά από εβδομάδες, δηλαδή εγώ προβλέπω 3 με 6 εβδομάδες να ακολουθήσουν τα άτομα τα οποία θα ελαττώνονται στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής. Γιατί υπάρχει πάντα μια υστέρηση, και αυτό οφείλεται στο ότι κάθε μέρα βρίσκουμε πολλά άτομα, προστίθενται, αθρίζονται, και ουσιαστικά δημιουργείται μια δεξαμενή, και από αυτή τη δεξαμενή που αυξάνεται σε αριθμό, ένα ποσοστό θα καταλήγει στο νοσοκομείο και ένα ποσοστό από αυτούς που είναι στο νοσοκομείο θα καταλήγουν στις μονάδες. Τώρα, γιατρέ μου, εσείς προσωπικά τι περιμένετε από τα εμβόλια που έρχονται? Ακούμε διάφορα, γράφονται διάφορα. Εσείς τι περιμένετε? Θα σας πω. Καταρχήν, ο εμβολιασμός για ένα συγκεκριμένο ιό, ο οποίος είναι εδώ και θα υπάρχει, γιατί μπορεί να καταφέρουν κάποιες χώρες να εμβολιάσουν, λέω εγώ, και το 100% του πληθυσμού τους, αλλά δεν θα σταματήσει ο κόσμος να ταξιδεύει. Και με αυτή την έννοια, επειδή ο κόσμος είναι μεγάλος και είναι πολλές οι χώρες με πολύ μεγάλους πληθυσμούς, με χώρες οι οποίες δεν θα έχουν την τύχη να έχουν το εμβόλιο όπως το έχουμε κι εμείς, θα υπάρξει μια διαφορά στο χρόνο που θα εμβολιάζονται, και δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσει να εμβολιαστεί και ολόκληρος ο κόσμος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θέλω να πω ότι ο εμβολιασμός για αυτό τον ιό θα είναι λίγο πολύ σαν τον ιό της γρίπης, όπου αυτό το χρόνο θα κάνουν όσοι θα κάνουν τον εμβολιασμό, και ελπίζω να φτάσει και να ξεπεράσει το 88% του πληθυσμού για να έχουμε ένα τείχο καλό, δηλαδή να έχουμε μια ανοσία της αγέλης, έτσι ώστε να προστατεύει τον πληθυσμό της χώρας μας. Όμως ακούτε και κάποιες ειδήσεις που έρχονται με μεταλλαγμένους ιούς που έχουν κάποιες μεταλλάξεις και στην ακίδα. Θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό πιο μετά. Βεβαίως. Γιατί είναι θέμα πολύ επίκαιρο. Πέστε μου λίγο, με το εμβόλιο που έρχεται, με τα μέτρα που παίρνουμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα, στην ομαλότητα? Κοιτάξτε,
Καταρχήν να πούμε ότι ο εμβολιασμός γίνεται σε φάσεις. Τα πρώτα εμβόλια που φτάσαν στη χώρα θα αφορούν γύρω στο 2,4 με 2,7% του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κύμα, η πρώτη φάση εμβολιασμών. Θα ακολουθήσουν επόμενες φάσεις, όπου σιγά σιγά ευελπιστεί το σύστημα ότι μέχρι το καλοκαίρι θα εμβολιαστεί ολόκληρος ο πληθυσμός εφόσον το επιθυμεί. Ναι. Εάν βάλουμε καλοκαίρι, κάποιοι λένε θα το πάμε από το καλοκαίρι μέχρι την αρχή του φθινοπόρου. Οπότε ουσιαστικά ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι με αρχή φθινοπόρου. Εάν αυτά γίνουν και είμαστε ικανοποιημένοι, θα δούμε μετά ότι θα συζητάμε για τον επόμενο χρόνο. Ο επόμενος χρόνος θα έρθει πάλι και θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πόσοι από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί κρατάνε τα αντισώματά τους. Και για πόσο μέχρι χρονικό τώρα... διάστημα. Και για πόσο χρονικό διάστημα. Ασφαλώς. Οπότε αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι 3, τώρα πάει 4 μήνες που ξέρουμε ότι ναι, τα κρατάνε τα αντισώματα. Ναι. Εάν θα προκύψει να υπάρχει εξάμηνο ένας χρόνος, μπορεί και παραπάνω, ίσως 2 χρόνια, θα δούμε. Ο ιός θα είναι εδώ γιατί παγκόσμια θα υπάρχει, δεν θα εξαλειφθεί από τον κόσμο μέχρι το καλοκαίρι, ούτε και μέχρι το τέλος του χρόνου. Που σημαίνει ότι εάν χρειαστεί να κάνουμε εμβόλιο ξανά του χρόνου ή σε 2 χρόνια, αυτοί που εμβολιάζονται θα ανανεώνουν τους εμβολιασμούς τους. Και θα γίνει αυτή η διαδικασία λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο. Και όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνεται η παραγωγή των εμβολίων και θα διατίθεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ό,τι γίνεται, ό,τι γίνεται με τη γρήπη. Ασφαλώς. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και μέσα στο παιχνίδι και τις μεταλλάξεις οι οποίες μπορεί να προκύπτουν, δηλαδή τα καινούρια στελέχη τα οποία ανοιχνεύονται σε διάφορα μέρη του κόσμου τώρα πια και με τροποποιήσεις που θα γίνονται στην παρασκευή των εμβολίων θα καλύπτεται και το ενδεχόμενο να καλυφθούν και αυτά τα στελέχη όπου εμφανίζονται. Στην παρούσα οπότε, φάση, γιατρέ, στην παρούσα φάση είχαμε αυτή την έτσι, ανησυχία από την είδηση που μας ήρθε από τη Βρετανία για τη μετάλλαξη του ιού. Εχθές εντοπίστηκε ένα νέο, λέει, εξαιρετικά ανισχυτικό στέλεχος. Σας προβληματίζει το γεγονός αυτής της μετάλλαξης, ότι μπορεί τη δεδομένη φάση που δεν έχουμε ακόμα εμβόλια, που ακόμα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά με θανάτους, με πολλά περιστατικά θετικά, σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί να μεταλλαχθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί? Να κοιτάξτε, πάντα αυτό γίνεται. Για όλους τους γιατρούς που έχουν ασχοληθεί με ιούς, αυτό είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Είναι κάτι που έχει ταλαιπωρήσει και άλλες ιογενείς λοιμώξεις και είναι κάτι που είναι πάντα μέσα στο μυαλό όλων αυτών που ασχολούνται συστηματικά με αυτές τις λοιμώξεις. Αυτό το οποίο είναι ευχάριστο αυτή τη στιγμή είναι ότι όσον αφορά τον ιό αυτό του κορονοϊού 2, το COVID δηλαδή, υπάρχει η τεχνολογία η οποία μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μοντάρει καινούριο εμβόλιο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει κάθε μετάλλαξη και κάθε αλλαγή στον ιό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και είναι και πολύ δυνατό σαν όπλο να υπάρχει στην βιομηχανία που παράγει τα εμβόλια. Οπότε με αυτή την έννοια αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που λέγαμε και στο παρελθόν. Πρώτον, τήρηση όλων των μέτρων. Εάν δεν κολλάμε, ο ιός δεν μπορεί να τροποποιηθεί, δεν μπορεί να μεταλλαχθεί τόσο εύκολα. Γιατί είναι μικρότερος ο πληθυσμός ο οποίος ζει στον κόσμο. Και έτσι, όσο λιγότερος ιός, τόσο λιγότερες πιθανότητες να κάνει σοβαρές μεταλλάξεις. Δεύτερον, ελέγχουμε τον πληθυσμό και όλους που ταξιδεύουν, που μπαίνουν και βγαίνουν. Βλέπετε, παλιά συζητούσαμε εδώ πέρα μαζί, στο σχέδιο που σας είχα αναπτύξει, είχα πει να ελέγχεται όλος ο πληθυσμός ο οποίος ταξιδεύει και επισκέπτεται τη χώρα μας. Βλέπετε τώρα που βρίσκουμε τα πράγματα όλα μπροστά μας. Ναι. Εάν ελέγχαμε όλο τον πληθυσμό που ταξίδευε και ερχόταν στην χώρα μας, πρώτα απ' όλα θα ξέραμε ότι είναι αρνητικοί και θα το βεβαιώναμε. Και δεύτερον, χωρίς να το καταλάβαινε κανένας, θα υπήρχε ένα data bank, μια τράπεζα πληροφορίας από γενετικό υλικό, από μοριακό υλικό, έτσι ώστε θα μπορούσε κάποιος να επισκεφθεί και να δει δειγματοληπτικά αλλά και συστηματικά εάν ναι, στην Κύπρο υπήρξαν εισαγωγές στελεχών ιών τα οποία είναι προβληματικά και χρειάζεται να δώσουμε προσοχή. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία που κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με ιούς τα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και πάντα τα σκέφτονται. Όταν μιλάμε δεν μπορούμε να λέμε όλα τα πράγματα που σκεφτόμαστε σε 2 λεπτά.
Ναι. Γι' αυτό και κάποιες εισηγήσεις που γίνονται από άτομα τα οποία έχουν εμπειρία και γνωρίζουν αυτό, πρέπει να τις ακούμε. Και δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι μόνο διαχειριστικά, όπως τον τροχονόμο στο δρόμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θα πρέπει να ελέγχεται όλος ο πληθυσμός. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα και μπορεί να το κάνει. Αν θέλει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλει. Ναι. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Ξέρετε, θα πρέπει να ελέγχουμε όλους που έρχονται. Έχετε δίκιο, γιατί βλέπουμε, ας πάρουμε την Κύπρο μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά και τα μέτρα, από επιστήμονες, γεγονός που μπορεί να υπάρχει και σύγχυση, να προκαλείται και σύγχυση ανάμεσα στον πληθυσμό. Βλέπουμε κάποιες εισηγήσεις να μην εισακούονται, βλέπουμε μια αιμονή σε κάποιες άλλες θέσεις, που όλα αυτά μπορεί να προκαλούν και ένα προβληματισμό στον κόσμο. Σου λέει καλά, ο ένας επιστήμονας λέει αυτό, ο άλλος επιστήμονας λέει αυτό. Ακούγονται πληροφορίες ότι ο τάδε επιστήμονας δεν είναι ειδικός, αλλά κάνει τον ειδικό. Ο άλλος επιστήμονας περνούσε απ' έξω, το βάλαμε μέσα και ξαφνικά έγινε επιδημιολόγος ή έγινε, ξέρω εγώ, λοιμοξιολόγος. Αυτά στην κοινή γνώμη μετράνε και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί ήδη υπάρχουν τριβές και προστριβές και μεταξύ μας, ναι, για διάφορα θέματα. Και ουσιαστικά ήθελα να πω το εξής. Προηγουμένως είχατε ένα ρεπορτάζ και στο ρεπορτάζ αυτό άκουσα να λέγεται ότι με τα μοντέλα θα υπάρχει μια πρόγνωση ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός. Ένας κοινός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μια αλλαγή σε κάτι, όταν διαπιστώνει με κάποια μοντέλα ή κάποιες άλλες πληροφορίες ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ ο θάνατος μέχρι να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, δεν είναι φυσιολογικό κάποιος να προσπαθήσει να κάνει κάτι για να το ανακόψει αυτό? Μάλιστα. Σωστό το ερώτημα. Εγώ μία ερώτηση κάνω. Εάν λοιπόν αυτός που σκέφτεται και προτείνει για να μην οδηγηθούμε σε αυτό φταίει, είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος πρέπει να κριτικάρεται? Ποιος πρέπει να κριτικάρεται σε αυτή την περίπτωση? Ως εκεί πάω εγώ και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όταν κάποιος στείλει το μυαλό του για να φέρει μια νέα πρόταση που μπορεί να δουλέψει καλύτερα, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό? Και κοιτάξτε, ο καθένας μας γνωρίζει και την προηγούμενη μας εμπειρία στην ιατρική, σωστά? Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Τώρα, ξέρω ότι άμα το πάμε παρακάτω δεν θα θέλετε, αλλά θα ανοίξουμε πληγές, θα ξύσουμε πληγές. Και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι γιατί κάποια προβλήματα τα βλέπουμε, παρουσιάζονται και δεν λύνονται. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε καθηγητά, σας εύχομαι πραγματικά έτσι να περάσετε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Θα τα πούμε με τη νέα χρονιά, με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα βέβαια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και, για τη συνέπεια των λόγων σας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να καταγραφεί, κύριε Δημητρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.